κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. I would like to express my thanks to Federica for this. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φεντερίκα για τις σημερινές συζητήσεις. Θα ήθελα να πω πως η Ευρώπη σήμερα έστειλε ένα μήνυμα πολιτικής βούλησης και αποφασιστικότητας για ένωση και αλληλεγγύη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα στη Μεσόγειο. Και λυπάμαι που πραγματικά αυτή η συνάντηση έγινε υπ' αυτές τις τραγικές συνθήκες λόγω αυτού του θλιβερού γεγονότος. Βέβαια, δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, ούτε ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαφανιστεί από εδώ και πέρα. Είναι η νέα πραγματικότητα στη Μεσόγειο αυτή η κατάσταση και γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή θεωρεί πως η μετανάστευση είναι μία από τις πρώτες της προτεραιότητες. Η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Θεματολόγιου για την Μετανάστευση θα λάβει χώρα στις 13 Μαΐου, εβδομάδες νωρίτερα από όσο αρχικά είχαμε προβλέψει, αλλά πραγματικά τα γεγονότα μας ανάγκασαν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και η σημερινή συνεδρίαση πραγματικά ήταν σημαντική για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χρειάζεται να λάβουμε άμεσα μέτρα τα οποία να είναι ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Αν δεν ενεργήσουμε τώρα, η κρίση θα λάβει επικίνδυνες διαστάσεις προς εχείς μήνες. Και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει ενωμένη σε αυτή την πρόκληση, η οποία συνδέεται με τις βασικές αρχές της Ένωσης. Και κάτι άλλο. Πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον όταν υπάρχει μια τραγωδία σαν και τούτη εδώ. Κανείς δεν κερδίζει από κάτι τέτοιο, μόνο οι λαϊκιστές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα θέμα κοινής μας ευθύνης. Τα κράτη-μέλη έχω συνειδητοποιήσει πως θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Γνωρίζουμε πως υπάρχει ένας φαύλος κύκλος τον οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στα σύνορά μας που δημιουργεί κινδύνους για οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα από κοινού Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών τόνισαν το πόσο επίγον είναι το πρόβλημα και πόσο πρόθυμοι είναι να αναλάβουν δράση από κοινού. Δεν πρόκειται να ολιγορήσουμε σε σχέση με αυτές τις συνεχιζόμενες τραγωδίες. Πρέπει να ενεργήσουμε όλοι τώρα αμέσως και τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια δράση απαιτεί συλλογική ευθύνη ως Ένωση και άμεση ευθύνη επίσης σε επίπεδο εθνικό. Γι' αυτό το λόγο και συμφωνήσαμε να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο με 10 σημεία τα οποία θα αποτελέσουν τον ένα πυλώνα, θα λέγαμε, της επερχόμενης ατζέντας για την μετανάστευση. Καταρχήν, πρώτο σημείο, ενίσχυση της κοινής συνεργασίας στη Μεσόγειο, το επιχείρηση Τρίτων και Ποσειδών, αυξάνοντας τους οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητες. Επίσης, να διευρυνθεί ο χώρος παρέμβασης ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Δεύτερον, υλοποίηση συστηματικών προσπαθειών για την σύλληψη και καταστροφή σκαφών που χρησιμοποιούν οι λαθρέμποροι. Τα θετικά αποτελέσματα που είχε η επιχείρηση Αταλάντε, όπως θα θυμάστε, θα πρέπει να μας εμπνεύσουν για νέες επιχειρήσεις κατά των λαθρεμπόρων στη Μεσόγειο. Τρίτον, η Europol, Frontex, EASO και Eurojust θα πρέπει τακτικά να συναντώνται και να συνεργάζονται στενά για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι λαθρέμποροι, να βρίσκουν τον τρόπο με τον οποίο κινούν τα χρήματά τους και να τους διώκουν. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και στον εντοπισμό αλλά και στην δίωξη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Τέταρτο σημείο. Η ΕΑΣΟ θα πιέσει ομάδες στην Ιταλία και στην Ελλάδα για κοινή επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου.
Ο στόχος μας είναι μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης να έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή της. Πέμπτον, τα κράτη-μέλη να διασφυλίζουν, να διασφαλίζουν πως από όλους τους μετανάστες θα λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και όλοι θα πρέπει να καταγράφονται και να ελέγχονται αποτελεσματικά. Έκτον, θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε καταστάσεις επίγουσας ανάγκης αυτούς που χρειάζονται προσωρινή προστασία. Έβδομον, ένα πιλωτικό σχέδιο για την επανακατάσταση την εθελοντική σε ευέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσφέρει 5.000 θέσεις αυτούς που χρειάζονται προστασία. Όγδον, να δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα επιστροφής για ταχύ επαναπετρισμό των παράνομων μεταναστών με συντονισμό μέσω του Frontex από τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, να ενημερώνονται οι μετανάστες που βρίσκονται σε χώρες διέλευσης, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν εθελοντικά στις χώρες τους. 9. Μια δέσμευση μαζί με τις χώρες που βρίσκονται δίπλα στην Λιβύη για να υπάρξουν κοινές προσπάθειες και από την Επιτροπή και από την Υπηρεσία Εξωτερικής δράσης με τις χώρες αυτές και θα πρέπει να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες στον Ήγηρα. Επίσης, θα πρέπει να ανισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών με τους αξιωματικούς συνδέσμους σε βασικές τρίτες χώρες, έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά περισσότερες πληροφορίες για μεταναστευτικές ροές και να ενισχυθεί ο ρόλος όλων των αντιπροσωπιών. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι πράγματα που η Επιτροπή μπορεί να τα αποφασίσει από μόνη της, ούτε η Επιτροπή μπορεί να δώσει αποτελέσματα σε σχέση με όλα αυτά μόνη της. Πρόκειται για δράσεις που χρειάζονται κοινές προσπάθειες από όλους ως μια πραγματική Ένωση. Και πραγματικά ελπίζω και πιστεύω πως είμαστε όλοι έτοιμοι τώρα να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες.